Zombie Apocalypse. Ακούστε παιδες, γυρίσαμε με το σώμα να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Τώρα που είδαμε και πόσο ρομπότ είμαι πλέον και με στέλνει εδώ η Κάθριν να βρω δεν ξέρω τι κάτω σε αυτό το facility όπου έχει κάποια τέρατα τα οποία δεν θέλω να μάθω τι είναι και τι κάνει. Και σε αυτό το επεισόδιο σίγουρα θα χυστώ πάνω μου. Okay, φεύγω. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ήδη κάτι χτυπάει τις πόρτες. Και νόμιζα θα είναι μπροστά μου. Τώρα με το παραμικρό ήχο, εγώ χαίζομαι πάνω μου. Θα ανοίξουμε και αυτή την πόρτα. Hello. Ας τα κλείσω αυτή την πόρτα. Θέλω να δω και η τρίτη πόρτα τι έχει. Μην κάνετε ήχο. Hello. 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 Εσύ είσαι ζωντανός. Έτσι φαίνεσαι, αλλά ρε φίλε, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το... Πίσω το φως. Έχει κάτι εδώ. Έχει κάτι εδώ μαζί μου. Από πάνω ακούγεται. Hello. Σε παρακαλώ, μη με σκοτώσεις. Το δύσκολο θα είναι την πρώτη φορά που ακόμα δεν ξέρω πώς είναι στην εμφάνιση το τέρας. Μπορώ να κάνω κάτι εδώ ή τζάμπα ήρθα. Απλά για να βλέπουμε εδώ τον παίκτη. Παίκτης. Δεν είσαι καλά, ε. Αλλά το wow σε κρατάει ζωντανό σε κάποιο λόγο. Ωπ, τι είναι αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε κάτι ή όχι. Οκ, κλείσε αυτή την πόρτα. Άρα σε αυτή την πόρτα πρέπει να μπούμε. Hello. Εδώ είναι το τέρας. Θα σβήσουμε το φως. Δεν ξέρω άμα βλέπει το τέρας. Φίλε, δεν θέλω να σου κάνω κάτι. Σε παρακαλώ, μη με πειράξεις. Από μπροστά μου ακούγεις. Δεν θέλω να σε δω. Βασικά θέλω να σε δω για να ξέρω τι αντιμετωπίζω. Οκ, μάλλον από εκεί δεν πρέπει να πάω. Θα πάμε από εδώ. Αλλά από όσο είπε η Κάθριν, ακούει καλά απλά. Άρα δεν βλέπει. Άμα δεν βλέπει και απλά ακούει καλά, καλά είμαστε. Το θέμα είναι να μην κάνουμε θόρυβο. Έχει τίποτα εκεί που με ενδιαφέρει, δεν φαίνεται. Λέω, όχι. Άρα πρέπει να πάμε από εδώ. Μην ακουμπήσω τίποτα που έχει κάτω, γιατί σίγουρα γι' αυτό τα έβαλαν, για να κάνουμε θόρυβο. Αν και θα ήθελα να το δω, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλω να το δω. Λοιπόν φίλε, έρχομαι εντελώς ειρηνικά εδώ. Εντελώς ειρηνικά έρχομαι. Αυτή η καρέκλα λογικά θα μας κάνει μπλε. Επιστρέψαμε μετά από ένα τεχνικό πρόβλημα και είμαι στο ίδιο μέρος που ήμουνα για να συναντήσουμε αυτό το τέρας το φοβερό. Δεν πρέπει να κάνω κανένα απόλυτο θόρυβο. Όσο δεν κάνω θόρυβο θα είμαστε φίλοι με το τέρας. Παίρνουμε αγκαλιά του κα. Hello. Ρε φίλε, πού είναι? Εδώ ακούγεται.
τέρμα κοντά ακούγεται. Και κάνει και η κάμερα κάτι περίεργα. Θα εμφανιστεί μπροστά μου. Είναι εδώ αριστερά. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Σε παρακαλώ μη με σκοτώσεις. Okay. Δεν με σκότωσε. Αλλά δεν είμαι και πολύ καλά. Δεν είμαι και πολύ καλά. Άρα δεν ξέρω αν βλέπει. Πάντως μας έχει ζαλίσει πολύ άσχημα. Και δεν θέλω να το ξανασυναντήσω. Πού είναι ρε φίλε? Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Μην σκοντάψεις πάνω σε κάτι. Πρέπει να βρούμε ένα τέτοιο που βάζουμε το δάχτυλό μας μέσα. Πού πάω ρε φίλε? Πού πάω? Γιατί είναι τόσο δύσκολα όλα τα πράγματα στη ζωή? Σε παρακαλώ μην έρθεις ξανά εδώ, εδώ. Μπορώ να βάλω το δάχτυλό μου μέσα σε κάτι? Μην μ' αρπάξεις κάτι από το πόδι εδώ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ? Όχι. Τι είναι πεθαμένη? Ή σχεδόν πεθαμένη? Εδώ έχει εμπόδια. Εδώ έχει εμπόδια. Άρα πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Και θα πεταχτεί μπροστά μου το βλήμα. Ωραία. Κάτι βρήκαμε εδώ. Μην έρχεσαι εδώ. Μην έρχεσαι εδώ. Πού πάει? Δεν ξέρω πού είναι. Και όσο δεν ξέρω πού είναι, με αγχώνει. Πού θα πάει? Το ακούω εδώ μπροστά μου. Μην έρχεσαι εδώ. Μην έρχεσαι εδώ. Μην έρχεσαι εδώ. Προχωρά από εκεί. Δεν άκουσες τίποτα? Έλα ρε φίλε, εδώ έρχεται. Κοίτα τον αν είναι δυνατόν. Αω πού πάει? Αω πού πάει? Θα κάνει το κύκλο. Ωραία, δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Δεν είναι ανάγκη αυτό. Ωραία, προχώρα από εκεί. Δεν έχεις λόγο να έρθεις εδώ. Δεν έχεις λόγο να έρθεις εδώ. Ωραία. Φύγε. Σε παρακαλώ φύγε. Θα έρθει από εκεί ή φεύγει? Όχι, φεύγει. Νομίζω κάτι πρέπει να κάνεις σε αυτόν τον υπολογιστή εδώ. Ή τουλάχιστον να πάμε αργά αργά. Μην ρίξουμε κάτι. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ? Reset. Ναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τότε τζάμπα ήρθα εδώ. Και τότε πού πρέπει να πάω ρε φίλε? Μήπως πρέπει να κάνω κάτι εδώ? Εδώ mainframe. Κάτι μπορούμε να πατήσουμε? Όχι. Άρα έχει κάτι άλλο εδώ που πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Τώρα που είναι λίγο μακριά και δεν αγχώνουμε τόσο πολύ, ίσως βρούμε κάτι άλλο να κάνουμε. Αλλά όχι, κάτι πρέπει να είναι εκεί. Δεν γίνεται να έχει τόσο φως εδώ και τόσο πράγμα εδώ και να μην μπορώ να κάνω. Α, έχει ένα κουμπί εκεί. Ωραία, αυτό θα το πάρουμε από εδώ κάτω. Θα το πάμε εδώ και θα το αφήσουμε απαλά εδώ κάτω. Δεν άκουσες κάτι? Δεν χρειάζεται να τσιρίξεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τσιρίξεις. Ωραία, το πάτσα το κουμπί και κάτσε να πάρουμε και αυτό από εδώ, να το βάλουμε πιο εδώ. Θα έρθει εδώ. Θα έρθει εδώ. Όλο τσιρίζει αυτό το πράγμα ρε φίλε. Τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι εδώ. Έκανε θόρυβο αυτό. Φύγε, φύγε,
Φύγε. Φαντάζομαι θα έρθει τρέχοντας εδώ. Μην έρθει από αυτή την πλευρά. Θέλω να δω και από τις δύο πλευρές. Α, εκεί είναι, εκεί είναι. Ήρθε. Θα έρθει εδώ. Δεν έχει κάτι εκεί. Φύγε. Φύγε. Φύγε, είπα. Γιατί φωνάζεις? Ωραία, φύγε. Φεύγεις, μπράβο. Ελπίζω ότι φεύγεις εντελώς, έτσι. Δεν χρειάζεται να... Εδώ πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Flip the switch to reset. Ωραία, flip the switch. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο εδώ. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο εδώ. Όχι, περίμενε. Γιατί ξαναέρχεται το άλλο. Ξαναέρχεται να ελέγξει. Ξαναέρχεται να ελέγξει. Δεν άκουσες τίποτα. Δεν άκουσες τίποτα. Και δεν χρειάζεται να έρθεις εδώ. Φύγε πίσω. Φύγε πίσω. Φύγε πίσω. Γιατί φωνάζεις λες και ξερνάς. Ωραία. Φεύγει. Μπράβο. Φύγε. Έφυγες. Έφυγες. Οκ. Και τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι εδώ. Και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Mainframe λέει online. Άρα σημαίνει ότι είμαστε online. Και μπορώ να φύγω από εδώ. Ωραία. Παίκτης. Παίκτης. Επειδή είμαι πιο παίκτης από σένα, θα κάνουμε το εξής. Σου έριξα εκεί κάτι που κάνει θόρυβο. Όχι. Θα πάρουμε αυτό και θα το ρίξουμε εκεί. Θα πρέπει να πας εκεί. Και αφού πας εκεί, εγώ θα κρυφτώ εδώ. Αλλά πού θα πας εκεί? Μόνο μην έρθεις από εδώ και πας εκεί. Φιλό, παίκτη. Πού είσαι, παίκτης? Μην εμφανιστεί μπροστά μου μόνο. Γιατί έχω μια τάση να τους τραβάω να εμφανίζονται μπροστά μου. Λοιπόν, παίκτης, εγώ το παίρνω ρίσκο και πάω από εδώ. Δεν πιστεύω ότι είσαι μπροστά μου. Απλά θα φύγω από εδώ με ελαφρά πηδηματάκια και δεν θα ξαναέρθω. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Όχι, μην έχει κάτι κάτω. Μην έχει κάτι κάτω. Οκ. Πιστεύω. Πιστεύω, μπόρεσα και έφυγα. Δεν έχω ιδέα αν το κατάφερα. Αλλά έγραφε online. Και ήταν offline. Εμείς έπρεπε να το κάνουμε online. Θα κλείσουμε και αυτή την πόρτα μόλις βγούμε από εδώ. Και νομίζω δεν θα ξανα... Ωραία. Φύγε. Γρήγορα. Γλιτώσαμε. Λογικά. Έλα, Κάθριν, το έβαλα εμπρός. Τι άλλο θα μας ζητήσεις να κάνουμε, ρε φίλε? Τι άλλο μπορεί να μας ζητήσεις να κάνουμε? Γιατί μας έχεις ζαλίσει. Δεν πιστεύω να βγήκες από εκεί. Ναι. Όντως. Δεν θέλω να ξαναπάω εκεί κάτω. Εδώ έπρεπε να πάω. Ναι, εδώ έπρεπε να πάω. Τι ήταν αυτό που τραβήξαμε? Παναγία μου. Ελπίζω αυτό να ήταν όλο. Τώρα που έπρεπε να πάω? Εδώ. Από όσο θυμάμαι εδώ έπρεπε να πάω. Λοιπόν, Κάθριν, τι έπρεπε να κάνω, ρε Κάθριν? Θυμάσαι? Όχι, δεν έπρεπε να πάω εδώ. Ωραία, κάπου αλλού πρέπει να πάω. What did you use it for? It's a template that has an intelligence power already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon. Don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them run free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new.
But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Ναι, και τώρα, Κάθριν, τι θες να κάνω. Κάθριν, εδώ. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Κάποιος που θα μπορούσε να ξέρει ένα security cipher. Εσύ, αυτό, Κάουθορ, που έγραφε Κάθριν Τσούν. Πώς έλεγε εσένα. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. Είδες, πετύχαμε έναν καλό. Καλό. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Okay. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Take it easy, Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. Don't worry, Mr. Wan. It'll all get better. No, that's a lie. You're lying. Mr. Wan, I need you to stay calm. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Τι μπορεί να αλλάξει άμα το ξανακάνουμε. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wan. No. Well, Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! This setup won't work. We need something else. Ωραία, και τι να κάνω. Ε? Πες μου τι να κάνω. Μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ. Αυτό τι είναι. Ω! Βρήκαμε και άλλη κασέτα. Ωραία, τι είναι αυτό. Slot chip 2. Το ίδιο πράγμα είναι. Κάθριν, δεν με βοηθάς. Τι είναι αυτό. Okay. Α, πρέπει να βάλουμε δύο κασέτες. Ωραία, τι να το βάλουμε, Sky Lodge. Για να δούμε. Δες τώρα, έχει περιβάλλον. Έλα φίλε, χρειαζόμαστε τη βοήθεια σου. What is this? Where am I? Ναι, λες και δεξιά που είσαι. Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chun? What the hell is this place? I need a favor. I need to know what the new security cipher is. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. Please, we really need that cipher. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun, or I'll punch your teeth in. Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Okay, πάμε στο beach να δούμε, μήπως θέλει beach. Σε αυτά τα δωμάτια είχε τίποτα. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. So, you're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Geez, Simon, if we get to know him, maybe we can make the simulation smoother. Ωραία, κάτι πρέπει να κάνουμε στο δωμάτιό του. Επιτέλους! Για κάτσε να ακούσουμε και αυτό λίγο. Brandon, you ready to go? Stromar says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and I'll borrow to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up.
You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Koster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Κάτι άλλο δεν έχει εδώ. Κάτι μπορώ να δω τη φωτογραφία του. Hello, όχι. Οκ. Στον υπολογιστή του, για να δούμε τη γραφή. Οκ, λέει για μία που πέφυγαν από το θέτα, νομίζω. Seems like Alice and Brandon did their scans together. Oh, we can definitely use that. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Ό,τι πείτε. Ωραία, Κάτριν, νομίζω αυτό σου αρκεί. Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Κάτσε να κλείσω αυτή την πόρτα. Έχει κάτι πίσω από αυτή την πόρτα. Αυτή η πόρτα δεν ήταν ανοιχτή. Κάτι ήρθε εδώ μαζί μου. Αυτή η πόρτα δεν ήταν ανοιχτή. Hello? I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation? Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Okay, πάμε να δοκιμάσουμε ξανά εδώ. Λοιπόν, θες το scan room, θες την Alice, πάμε. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromar. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Chung just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not going to tell anyone. I do feel hungover. Okay, it's 1729 over 42, 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. Κάτσε, είναι πολύ αριθμοί αυτοί, ρε φίλε, δεν μπορώ να τους θυμάμαι. I'm sorry, Mr. Wall. Brandon. Goodbye. No, wait. That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Τι you decide, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το διαγράψω. Όχι τόσο άλλος. Και να το διαγράψω. Βασικά, άμα δεν το διαγράψω, είναι σβησμένο το τσιπάκι του, άρα δεν λειτουργεί. Αν πατήσουμε shutdown, κλείνουμε απλά τον υπολογιστή, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν έχει νόημα να το διαγράψω. Μπορούμε να πάρουμε τις κασέτες? Όχι. Ωραία, και τώρα τι κάνω? Γυρνάω εκεί πίσω στην αρχή? Δεν πιστεύω ότι κάτι θα με αρπάξει από πίσω μόλις ανοίξω αυτή την πόρτα. Simon, we got it. We can get to the dungeon now. Get back here. Κάτι θα κλείσουμε την πόρτα, μην να έχει κι άλλο εμπόδιο το τέρας. Και πάμε εκεί που έπρεπε να ψάξουμε πώς να ανοίξουμε την επόμενη πόρτα, νομίζω. Α, όπου ήταν? Από εδώ, νομίζω. Πω πω. Τι είναι αυτή, ρε? Γιατί μας ορίζουν τόσο πολύ να κάνουμε όλα αυτά? Δηλαδή είναι γρίφος και γρίφος και γρίφος και γρίφος. Και όλο κάτι πρέπει να μας δυσκολέψει τη ζωή. Κάτσε να κλείσουμε την πόρτα. Λοιπόν, έρχομαι, Κάθριν, έρχομαι. What would the real Simon would have thought if he knew about me? What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Εδώ έπρεπε να κάνουμε κάτι. Όχι. Εδώ there you are. Huh. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird.
Dina, never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Okay. Ό,τι πεις. Πάμε στο στην Abyss. Τι είναι αυτό. Εδώ μπορούσαμε να έχουμε φως το σύνορα. Σάπα ρε φίλε. Ωραία, πάμε. Ναι βέβαια δεν μπορεί να πετύξω από εδώ, πρέπει να πάω από τις σκάλες. Δεν πιστεύω ότι θα έρθει κάτι τώρα να μας σκοτώσει. Νομίζω κάπου εδώ ίδια, τέτοιο είναι το Omnitool. Λοιπόν. Access, τι γράφει. Access, κράτο. Οκ. Μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα. Όχι. Hello. Δεν πιστεύω να έχει κανένα τέρας εδώ. Τι είναι αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εδώ τώρα. Όχι. Μήπως, όχι. Ωραία, τι πρέπει να κάνω, Κάθριν. Δεν με βοηθάς, βασικά τώρα δεν είσαι και συνδεμένη. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάτι, όχι. Τι πρέπει να κάνω, Κάθριν. Warning, watch out for moving doors. Οκ. Πρέπει να φοβάμαι τα moving doors. Πρέπει να πάω εδώ από τις σκάλες. Έχει κάτι εδώ που πρέπει να κάνω. Εκεί γιατί έχει ένα τέτοιο. Α, μήπως πρέπει να πάω εκεί. Για κάτσε. Ωραία. Για κάτσε να πάμε λίγο εκεί. Τι έχει εδώ πάνω. Αυτό ανοίγει. Εννοείται πως δεν ανοίγει. Κάθριν, δεν με βοηθάς. Μήπως έχει κάτι να κάνουμε με τις σκάλες. Θα πατήσουμε κάνα κουμπί κάπου ψηλά. Αυτό. Γιατί έχει εδώ φως. Μπορούμε να κάνουμε κάτι με το φως. Όχι, έχει κανένα άλλο κουμπί κάπου να πατήσουμε. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Το βάλουμε στην πρίζα. Άρε φίλε. Έλα. Ready. Οκ. Και τώρα. Οκ, system active. Φαντάζομαι ότι όλα πρέπει να τα κάνω πράσινα. Οκ. 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 Δεν ξέρω γιατί φώναζες, ηρέμησε. Πού είμαστε, στο ίδιο μέρος. Και τέρμα ζαλισμένος είμαι. Αυτό δουλεύει. Όχι. Και κάτι έπεσε εκεί, ένα ρομπότ. Είναι τέρμα σκοτάδι, δεν βλέπω τίποτα. Μήπως έχει ανοίξει αυτή η πόρτα εδώ. Όχι, δεν έχει ανοίξει αυτή η πόρτα εδώ. Τώρα πού πρέπει να πάω. Τώρα έχει ανοίξει εκείνη η πόρτα. Ναι, αλλά έχω τις σκάλες. Δεν έχω τις σκάλες. Και δεν μπορώ να πάρω τις σκάλες τώρα. Και ρε φίλε. Τώρα τι κάνω. Που έχω μπλέξει εδώ με τις σκάλες έτσι. Α, πέρασε. Αμήν. Ωραία, έχει ανοίξει εκείνη η πόρτα. Κάτσε να πάμε εκεί πάνω. Δεν πιστεύω να έχει κάτι εδώ μέσα τώρα στο σκοτάδι. Μπαίνουμε τώρα εδώ μέσα. Σίγουρα κάτι δεν θα είναι πολύ πολύ καλό εδώ. Κάτι θα πεταχτεί μπροστά μου και θα νευριάσω. Λοιπόν, θα πρέπει να πέσουμε εδώ κάτω. Λογικά. Έχει κάτι πίσω μου. Έχει και από εδώ μια διαδρομή. Θέλω να πάω από το πίσω. Κάτσε κάτω ρε. Θέλω να πάω από αυτή τη διαδρομή. Αλλά εδώ είναι κλειστή η πόρτα. Ωραία, πάμε από αυτή τη διαδρομή. Ναι, από κάτω. Έλα, πάμε. Μάλλον θα κάνουμε το plan B. Σίγουρα δεν θα γινόταν να πάνε όλα καλά.
Τι ακούγεται από κάτω μου? Μη μου πεις ότι έχει κάποιο τέρας εδώ. Και μη μου πεις ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσω. Οκ. Όταν ρουλιάζει είναι τρομακτικό. Όταν δεν ρουλιάζει και είναι ήρεμο και απλά με περπατάει, δεν είναι τόσο τρομακτικό. Το παλεύεις. Αυτό, αυτό. Όταν κάνει αυτό το θόρυβο. Ρε φίλε, σε παρακαλώ, μην φωνάζεις ρε. Λογικά, λογικά λέω εγώ. Είμαι ασφαλές εδώ μέσα. Αλλά όταν θα χρειαστεί να βγω από εδώ μέσα, δεν νομίζω να είμαι ασφαλές. Hello? Είναι κανείς εδώ? Κάτσε να βάλουμε το δάχτυλο μας εδώ μέσα. Ωραία, κάπου φτάσαμε. Κάπου φτάσαμε που έχει πολλούς υπολογιστές. Κανένα φως δεν έχει. Δεν νομίζω να έχει κάτι από εκεί την πλευρά. Offline γράφει, άρα δεν θα ανοίξουν αυτές οι πόρτες με τίποτα. Άρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι σε εκείνον τον υπολογιστή. Έχει κάτι εδώ. Οκ. Ευχάριστα πράγματα. Πολύ ευχάριστα πράγματα. Τι είναι αυτό? Α, αυτό νομίζω είναι κυβωτός. Οκ, το είδαμε και στη φωτογραφία. Τι κάνω για την ανθρωπότητα, ρε φίλε? Τι έχω καταλήξει να κάνω για την ανθρωπότητα? Όπα, περίμενε πριν βάλουμε την Κάθριν να δούμε τι γράφει εδώ. Documents! I have decided what scans we have. Wanted to get to go but didn't get the chance to scan yourself before the panel and put some hold. Μάλιστα, άρα σταμάτησαν το έργο του της κυβωτός και παρόλα αυτή θα πάει να το κάνει παράνομα με όσους πρόλαβε να κάνει scan. Κάποιος δεν πρόλαβε. Οκ, okay, εκεί είναι το πρόγραμμα για το πώς να φύγει το κύβωτο. Huh? Wait, this isn't... Oh no! WoW got to the Dunbat before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it! The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the Abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the Abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. No. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the Abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Δεν έχω ιδέα. Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Ξέρω, μάλλον πολύ. Τι είναι αυτή η κωδική? Και δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ τι γράφει? Οκ, okay, κάτι που δεν μας ενδιαφέρει. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι για... Επειδή θα πάμε στην Άβυσσο με ένα σανσέρ, θα χρειαστεί να βάλω ένα τέτοιο, μια στολή πίεσης που να αντέξει την πίεση και αυτό μας, μας λέει για την, εκείνη τη στολή. Wow, that's so cool. It's the whole gang. A crew photo? Really? Mm-hmm. Who are you saving this for? The world was dead. Thanks, Simon. I thought being an asshole wasn't invented until the 22nd century. Now I know better. Ωραία. Δεν μου λες, Κάθριν, τι θες να κάνω. Να δούμε πώς θα μπούμε. What's this thing? That's just a compound examiner. Coster uses it to investigate structural integrity of the Helo frameworks. Of course. Could you fit inside it? I knew what you were made of. It would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the Ark. Ωραία. Μπήκα και... Εδώ είμαι ασφαλές. Tight fit. Can you reach the on switch? Πού είναι? Α. Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting.
You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Okay. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the Ocutorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No. Hold on. Back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was my... Right, oh, wow, she was nice to me. Φτιάξει. Anyway, αυτό το μαύρο υγρό σε ένα σώμα ενός συνεργάτη της με κάλυψε και με κάποια μηχανήματα και έχω το τσιπάκι του Σάιμον. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds, a sound mind and a sound body. At least we know how to get on the run. Sort of. I understand the concept, but I don't know the specifics. I really wish we could figure out how the scan data is formulated and processed. Ωραία, φαντάζομαι ότι τώρα μπορώ να προχωρήσω από εδώ. Swipe Omnitool. Ναι, αλλά δεν έχω το Omnitool. Κάτσε να πάρουμε το Omnitool. Κάνω σου πω. Start an ARC simulation. I want to see how it works. Ναι, πώς θα κάνω start an ARC simulation. Όχι, εδώ δεν έχει. Α, κάτσε, έχει κάτι. Στο back τι έχει, α, τίποτα. Γράφει ARC simulation. Όχι. No device connected. Τι device πρέπει να connected πάλι ρε φίλε? Βαρέθηκα να connected device. Αυτή η πορτούλα πριν την έκλεισα. Ναι, πάλι με μπρίζα. Έλα, βάλε το εδώ μέσα. Το κάναμε. Κάτι πάλι δεν θα δουλέψει σωστά και θα πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Memory simulation. Ωραία, και τι θες να κάνω εγώ? Terabyte. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Α, πρέπει να βγάλω πράγματα. Οκ. Να μην! Έπρεπε να ψάξω πιάνουν το μικρότερο χώρο. Ωραία φίλε, κάθομαι εδώ 2 ώρες και ψάχνω αυτό το πράγμα. Παναγία μου. Try loading a dummy scan. Shouldn't be that difficult. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real arc. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross section of the process. Okay, ό,τι πεις. Start simulation. You need to pause while the dummy is loaded, otherwise I can't know if it's working or not. Ah. Μόλις γράφει dummy, τότε πρέπει να πατήσω pause. No, try again. The dummy needs to be loaded when you pause. You need to catch it while it's being loaded. Okay, το. Σε πρόλαβα. Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. Και τώρα? Start simulation. Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Want to bring this arc as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Ναι, άρε φίλε. 10 ώρες για να ψάξω να μπω. Αλλά. Λέω να σταματήσουμε εδώ το επεισόδιο, γιατί κάτι δεν μ' αρέσει εδώ. Κάτι δεν μ' αρέσει καθόλου. Και να το συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο, που
Να δούμε σε τι άλλες περιπέτειες θα μπει ο Σάιμον και η Κάθριν για να σώσουμε την ανθρωπότητα ή ό,τι έχει μείνει. Και μέχρι τότε, ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!